Μαντούκα. Ο Ρίσε, εξαιρετική πάσα στον Σωτηρίου, στο αριστερό, 2-0 το ΑΠΟΕΛ. Γκολ συνολικής προσπάθειας, με γρήγορη εναλλαγή της μπάλας και τελικό αποδέχτη τον Πιέρο Σωτηρίου στην πρώτη παρουσία του στην γαλαζοκίτρινη εντεκάδα. Κοιτάξτε, εδώ γίνεται η γρήγορη εναλλαγή της μπάλας, Μαντούκα αμέσως ορίσε με κεφαλιά και τον γκολ από τον Πιέρο Σωτηρίου. Σέρτσιο περιμένει την πάσα, ο Παπάζογλου τη σέντρα, για τον Τζιμπούρη κεφαλιά, μεγάλη επέμβαση από τον Τόνιο. Γκολ! 3-4 από τον Πιέρο Σωτηρίου στο 84. Ανάει σέντρα από τον Παπάζογλου. Ο Τζιμπούρ την κεφαλιά. Η απομάκρυνση από τον Τόνιο και έρχεται ο Σωτηρίου να κάνει το 3-4. Σε ένα παιχνίδι που ίσως ακόμη να μην τα έχουμε δει όλα. Κεφαλιά. Να δούμε το σουτ που γίνεται γκολ. 4-4 με τον Σωτηρίου. Να είναι η χρυσή αλλαγή του Γιώργου Δόνη. Περνάει ο Τζιμπούρ, θα κοντρολάρει την μπάλα. Ο Σωτηρίου το σουτ, ο Τόνιο δεν μπορεί να απομακρύνει. Τον Στίλιτς να ψάχνει τον Εφρέμ στην περιοχή. Δεν έκανε καλό κοντρόλ. Το γύρισμα από κοντά, 1-1. Να το γκολ στο 68 λεπτό. Το γύρισμά του καλύπτεται ο Καβενάκη. Ο Σωτηρίου, με συγχωρείτε, να παίξει την μπάλα στα δίχτυα την ώρα που έγινε το γύρισμα. Ο Γιώργος Εφρέμ εκτελεί το φάουλ. Η κεφαλιά και τον γκολ από τον Πιέρο Σωτηρίου. Δεύτερο συνεχόμενο, είχε σκοράρει και στην προηγούμενη αγωνιστική. Εδώ ξανά η εκτέλεση, ο Σωτηρίου. Πέφτει ο Νουρεντινόσκι στη γωνία, όμως εκεί που πήγε η μπάλα δεν νομίζω να μπορούσε να. Περιμένει ο Σωτηρίου. Έγινε η σέντρα, ευκαιρία, κεφαλιά. 1-0 για τον ΑΠΟΕΛ. Στο 7ο λεπτό με τον Πιέρο Σωτηρίου. Προς το κεφάλι ο Μιλάνοφ. Είδε το Σωτηρίου. Δεν υπάρχει offside. Και από κοντά κερδίζει εύκολα τον νεόφυτο Μιχαήλ με αυτή την γυριστή κεφαλιά. Στην ανοιχτή γωνία της εστίας του για το 1-0. Πέρασε η μπάλα ο Μερκής με τα κουνάκι. Κερδίζει την κεφαλιά ο Μωράης. Εξακολουθεί η μπάλα να είναι στην περιοχή και ο Σωτηρίου βάζει τον γκολ. Στο 17ο λεπτό ο Πιέρος Σωτηρίου πετυχαίνει το 4ο του γκολ. Εδώ ξανά η εκτέλεση, να δούμε την φάση από την αρχή. Ο Μερκής με τα κουνάκι. Στη συνέχεια κερδίζει την κεφαλιά. Έρχεται η μπάλα στον Μωράης. Παίρνει ύψος, εκνεύει η μπάλα. Ακόμα μια κεφαλιά από τον Μερκή. Και έρχεται απέναντι από τον Μποκατίνοφ να καρφώσει την μπάλα στα δίχτυα ο Πιέρος Σωτηρίου και να γράψει το 1-0 υπέρ του ΑΠΟΕΛ. Ο Βινίσιους θα βρει ωραία τον Ντεβιτσέτη, έχασε το κοντρόλ, κέρδισε την μπάλα ο Ατάντα, την έχασε. Ο Βινίσιους πήγε να βρει τον Σωτηρίου, τα κατάφερε, απέφυγε τον τερματοφύλακα, σημείωσε το 2-0 έτσι απλά. Ο Πιέρος Σωτηρίου γίνεται πολύ νωρίς το πρόσωπο του αγώνα εδώ στο Δασάκι. Εδώ ξανά βλέπουμε τον Πιέρο Σωτηρίου από την εκπληκτική πάσα του Βινίσιους να φεύγει από κανονική θέση, να κάνει άψογο κοντρόλ και στη συνέχεια να αποφεύγει τον εξελθόντα Μποκατίνοφ και να στέλνει την μπάλα στην ανυπεράσπιστη εστία του Εθνικού, σημειώνοντας το 2-0. Ο Εφρέμ που κερδίζει και πάλι την μπάλα. Με τον Εφρέμ να πάει να γίνει το λάθος. Ο Σωτηρίου ανυπεράσπιστη εστία. 0-2 για το ΑΠΟΕΛ. Και πάλι όλα ξεκίνησαν από λάθος στην αμυντική γραμμή της ανόρθωσης. Ξανά η φάση. Γίνεται το λάθος. Ο Εφρέμ που κυνηγάει την μπάλα. Η λάθος συνεννόηση εδώ του Κόπριβετς με τον Χόλγκερσον. Έχει αναλάβει πλέον τα ενία του αγώνα και επιθετικά και βγαίνει και πάλι με προϋποθέσεις ο Αρτηματάς. Τώρα ο Σωτηρίου θα βάλει τον γκολ. 3-0 του ΑΠΟΕΛ. Σε ένα οργισμένο τρίλεπτο με πρωταγωνιστή τον παίκτη που βλέπετε, τον Πιέρο Σωτηρίου. Εδώ ξανά η φάση με την εκπληκτική πάσα του Αρτηματά. Πάρε βάλε στον... Εκτελεί το φάουλ βρίσκοντας τον Αλεξάνδρου. Έκανε κίνηση ο Εφρέμης, σέντρα από τον Αλεξάνδρου. Αντωνιάδη στην περιοχή το σουτ με τα πόδια το πλασέ. 1-1 από τον Σωτηρίου στο 29. Το ΑΠΟΕΛ που ισοφαρίζει. Η εκτέλεση του φάουλ από τον Μωράης για τον Αλεξάνδρου. Δεν μπορεί να απομακρύνει ο Ζωο Πέδρο με τα πόδια. Ο Μπρουνοβάλεο, ο Πιέρος Σωτηρίου που καιροφυλακτούσε με το πλασέ. Θα ισοφαρίσει σε 1-1. Ο Λόπες ήταν που δεν μπορούσε να απομακρύνει. Στέινμπορς δεν βρήκε την μπάλα, η οποία θα καταλήξει στο βάθος της εστίας του. 2-0 για τον ΑΠΟΕΛ.
με σκόρερ τον Πιέρο Σωτηρίου στο 31ο λεπτό του Γιώργου Εφρέμ. Δείτε ξανά τη φάση. Βγαίνει ο Στέινμπορς, δεν βρίσκει την μπάλα. Καρφωτή κεφαλιά από τον Σωτηρίου από Ελ Σαλαμίνα. 2-0 στο Γασιπί στο 40ο λεπτό. Τον πιέζει τώρα ο Βάντερ, θα κερδίσει την μπάλα. Το Αποέλ με τον Βάντερ κάνει κίνηση ο Πιέρο Σωτηρίου. Τον είδε ο Βάντερ, πέρασε Πιέρο Σωτηρίου, περνάει και τον Τόνιο Γκόλ, 1-0 για το Αποέλ. Στην ξαφνική αντεπίθεση στο 41, το Αποέλ ανοίγει το σκορ. Εδώ πέρασε την μπάλα κάθετα για τον Πιέρο Σωτηρίου που ξέφυγε και από τον Τόνιο σε ανυπεράσπιστη εστία δεν λάθεψε και έκανε το 1-0 για το Αποέλ. Στο 41, σε ένα πολύ κρίσιμο χρονικά σημείο. Όμως και πάλι το Αποέλ με τον Αρτηματά για τον Ντεβισέντη. Έξω από την περιοχή της ανόρθωσης. Ελίζεται πολύ όμορφη πάσα στον Βάντερ. Το πλασέ. Από τον Πιέρο Σωτηρίου. Το 1-0 στο 12. Εδώ κοιτάξτε η πάσα. Πώς κατάφερε να ξεφύγει ανάμεσα από τρεις και να περάσει κάθε την παλιά στο Βάντερ, ο οποίος αμέσως την έστειλε για τον Πιέρο Σωτηρίου που με προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Πιέρο Σωτηρίου, ο οποίος σκοράρει μετά τον γκολ το οποίο είχε πετύχει κόντρα στην ΑΕΚ.